Είναι σαν να στηρίζεται αυτό το πρώτο πλάνο από την ισπανική τηλεόραση. 2-9 που θα έχει πρόβλημα με τον Τάρλατ. Ο Γίγαντας ο 2-19 σαφώς πιο αργός και λιγότερο έμπειρος από τον Τράγκα Τάρλατ. Και για να πούμε την αλήθεια ξέρει και λιγότερο μπάσκετ. Ρίβερς δεν μπορεί να πάρει την εσωτερική. Τάρλατ. Να η μονομαχία που σας λέγαμε. Ρίβερς. Ωραία προσπάθεια η τσάπα από τον Τζέι. Αυτή την κοινή φάουλ όμως χαμηλά από τον Εστεγέρ. Σωστά από τον διαιτητή εδώ Ανδρέου. Και είναι σημαντικό να δούμε τα ομαδικά φάουλ. Η Μπαρσελόνα συμπλήρωσε 7 με αυτό που έγινε μόλις. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμη 4, ύστερα από 12 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. Αυτό λέει πολλά. Και σύμφωνα με τους διαιτητές που έδωσε από τόσο ύφομοι να μην χρεώνονται πολλά φάουλ, καθώς οι βασικοί παίκτες της Μπαρσελόνα έχουν 87% από την κατοχή των ελευθερών βολών, κάτι που σημαίνει ότι φάουλ μετά τα 8 ίσον 2 πόντι για την Μπαρσελόνα. Κάτι που θα μετρούσε στο τέλος του ένας αγώνα. Ρίβερς ευστόχησε. Μείωσε σε 12-16, 8,5 από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ρίβερς ευστοχή και φτάνει στις 5 πόντους με 3-3 ελεύθερες βολές. Να είναι διαφορά μόνο στο τρίποντο πλέον. Πώς. Σπάνια θα το δείτε να αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Ανδρέου. Κόβει ο Νάκης εκ προκειμένου. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Μπος είναι να περάσει μέσα στη ρακέτα. Ένα δυνατό παιδί. Και να παίξει κοντά στο καλάθι ο Νάκης. Δείτε πως έχει περάσει ο Μπος μέσα στη ρακέτα. Αλλά δύσκολο να πάρει πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο Εστεγέρ όμως παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Μικρό χέρι, καλός εκτελεστής. Εδώ αστοχή ύστερα από την πολύ καλή πίεση του Τόμιτς. Ίσως πάλι και πέρα και γέστο Βέλτ. Τόμις σε ρόλο οργανωτή. Ρολάρει ο Ολυμπιακός, πάμε αρκετά καλά. Ακούτε και τι γίνεται. Από το στάμι της πλάσης του Ολυμπιακού. Τόμις, Ρίβερς έχει χώρο. Διεμβολίζει την άμυνα των Ισπανών και φτωχεί. 15-16 και ο Ολυμπιακός φτάνει στον πόντο. 7-48 και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Από αυτή την όμως το φάγα που βλέπετε, Ντέιβιντ Ρίβερς φτάνει σε 7 πόντους. 7,5 για τη λήξη. Εστεγέρ. Το μάζμαν του Ολυμπιακού αποδίδει. Γιόνια. Κάτι σαν πίβοτ, τη τάπα από τον Τάρας, αλλά μακριά από τη φάση. Στηρίζεται φάουλα από τον Προζάουσκα στον Μπέλτ. Να ο Τάρλας. Πρόξιμο στο Βέλτ και είναι πρώτο φάουλ. Και εδώ ο Βέλτ που λέει στον Τάρλας δεν έκανε κάτι τέτοιο. Να χρόνο. 3 πόντια από τον Σιγάλα, 3 από τον Τάρλας, 2 από τον Βέλτ και 7 από τον Ρίβερ. Με θυμίζει για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έξυπνο το μπλοκάρισμα του Τόμιτς εκεί στον Ανδρέου. Το 9 στο Βέλτ, αστοχή και μπίζει φάουλ. Να το 9, 2-19. Και όπως λένε στην Μπαρσελόνα, μπορεί φέτος να είναι στον draft των Ηνωμένων Πολιτειών και οι Αμερικάνοι σκάουτερς να αμφιβάλλουν. Το ζητούμενο πάντως τα φάουλ, οι βολές από τον Τουένια και τον Ολυμπιακό που έχει φτάσει 7 φάουλ όσα και η Μπαρσελόνα. Τουένια, 19-22 χρονών, αστοχή. Πολύ νωρίς έφτασε 7 φάουλ ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να κρατηθεί λίγο περισσότερο, τώρα που είναι στο πόντο η διαφορά. Για να δούμε. Ο Ένιας που έχει χειρότερο ποσό βολές από ό,τι έχει τα δίποτα. Κάτω από 100 βολές, πάνω από 60 δίποτα. Ρίβερς προσπαθεί να τρέξει την ομάδα, βρίσκει οργανωμένη την ισπανική άμυνα. Ενώ ετοιμάζεται πάλι το Χιμένες. Το φρέσκο είναι ο Ρίβερς. Ρίβερς, Μπέλτ. Άνδρη Χόρτο Στάρ και για τρεις. Τάρλατ. Μικρό μπάσιμο. Αστοχή. 200 που έχει πολύ άσχημα ποσοστά. 3 στα 14 δίποτα. Είναι απίστευτο για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Ανδρέου. Ανδρέου μικρό μπάσιμα αφήνει την πάρα στο καλάθι. Εδώ ο Φέλπ πιάστηκε απροετοίμαστος από τον Ανδρέου. Είναι σαφώς αργός μετά τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του χειραστού στο δεξιπόδι. 18-15 και πάλι στους 3 διαφορά. Τάρλατ. Ρίβερς. Δείτε πώς έχει στο μέρος το δεξιχέρι ο Τζοφέτα για να αποδείξει τον τρίτο πόδι του Ρίβερ. Τάρλατ, το πίποτα από τα 6 μέτρα είναι άστοχο, πολύ άστοχο, έρμπολ. 203 στα 15 δίποντα και ένα σε 7 τρίποντα. Τα ποσά είναι απίστευτα. Ο Τζακός που υπερισχύει θα ριμπάω κατά 2. Τα ποσά όμως είναι άθλια. Τα σούλα και φυγάλα ξανατιμάζει ο Εύκοβιτς. Αντρέω από το high post. Επίσης άστοχος, βλέπετε, εκατέρωθεν υπάρχουν έδρα και στρες.
Τρίμερ. Γιατί είπαμε στο Φέσεγκα, τρεις από τον Αμερικανό. Στο Φωσέ, στο Παρίσι για πρώτη φορά στον αγώνα. 18 όλα, 5 και 50 για τη λήξη. Μπέιβι Τρίμερ με 10 πόντους και απίθανα ποσοστά σε όλους τους τομείς. Είναι ο παίκτης που κρατάει επιθετικά τον Ολυμπιακό τώρα. Ζωφρέστα, Αντρέου, Αντρέου με αντίπαλο το Φέλτ. Βήματα σωστά τα δίνει ο Μπλαντάου. Σε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά να περάσει μπροστά στον αγώνα. Κάτι που αναγκάζει τον Αίτο Ρενέσενς να ζητήσει time out. 5,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου και ο Ολυμπιακός έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 18 όλα. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έχει πάει στην γραμματεία και ζητάει κάτι. Κομισάριος είναι ο κύριος Σάπερ. Και κάνει έντονη διαμαρτυρία για την καταχώρηση κάποιου φάουλ, νομίζω, σε κάποιον παίκτη. Εν πάση περιπτώσει, εάν ο Ρίβερς δεν πάρει περισσότερο το παιχνίδι επάνω του, ο Ολυμπιακός θα έχει δυσκολίες. Μπέλπ. Άστοχος αθλητικός, Φασούλας, καρτόνι και φάουλ. Το δεύτερο ξέσπασμα που ζητούσε ο Ολυμπιακός από τον αρχικό θεσμό της ομάδας, τον Παναγιώτη του Φασούλα, που σπάει το δικό του ρόδι, 20-18 για τον Ολυμπιακό, 5 για τη λήξη, κερδίζει και φάουλ σε επανάληψη. Φασούλα στο πρώτο του καλάθι. Ακούτε τι γίνεται. Φασούλα συμβολή, εστοχή. 21-18 για τον Ολυμπιακό που έχει μόλις 21% στα δίποντα και τα τρίποντα έναντι 50 της Βαρκελώνα. Εσεγέρ, Χιμένες, ευστοχή εξεπαφής στο Μόντο, 21-20. Ένας μεγάλος τελικός, βλέπετε εδώ 3-3 από το Χιμένες μεταξύ δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, δυο λαοφιλέστατων και δημοφιλέστατων. Φέλτ, Χατούλας, Γάλλας, Παπα-Νικολάου ετοιμάζει ο Ιβκοβιτς. Το λάθος παίρνω κάνει σώμα. Ζωφρέσα. Καλάθι και φάουλα από τον Ράφα Ζωφρέσα. 21-22 και βολή. Σε πρώτο πλάνο πλέμε και σε εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Και αλλαγές, πολλές αλλαγές. Και επανάληψη. Και εδώ το lay up. Και το φάουλ βέβαια. Τη φρίξε. Λοιπόν, στον αγώνα έχουμε από την Ραφ Μπαρσελόνα Κανισόβας, Φερνάντες, Ζωφρέζα, Χιμένες και Ρίβας. Τρεβάς Ολυμπιακού, Παπα-Νικολάου, Τσιγκάλα, Φασούλας που κερδίζει ουσιαστικά την μπάλα από τον Ρίβας. Ρίβερς και Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα σχήμα με τριάρι το Τσιγκάλα, τεσσάρι τον Παπα-Νικολάου, πεντάρι τον Φασούλα. Που σημαίνει ότι ο Παπα-Νικολάου θα μακάρει τον ψηλότερο του Χιμένες, αλλά είναι αρχικότερος, είναι γρηγορότερος. Ρίβερς. Και εκμεταλλεύει τον Ρίβερς, θα σπανέξει ο παίκτης στο διπλό μαρκάρισμα πάνω του και στον Μαρκολάου το screen του και ο Ολυμπιακός μπροστά με 23-22. Ανταποκρίνεται στο ρόλο του ο Αμερικανός, έχει ήδη πετύχει 12 πόντους με 3 στις 3 βολές, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Έχει κερδίσει 3 φάουλα από αντιπάλους του. Έχει κάνει πολλά πραγματικά. 3-50 πριν το τέλος, 23-22 τα λέει όλα και έκλεψε κιόλας. Ρίβερς, Παπα-Νικολάου και κάρφωμα! 25-22 για τον Ολυμπιακό που βάζει τις μηχανές στο φουλ, 3-40 από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παπα-Νικολάου σε ένα κάρφωμα σόου από αυτό που χρειαζόμασταν όλοι. Κανισόμας, σώμετε και πάλι, να η άμεση Ολυμπιακού. Τόμις, Ριβέρς τρίπλα, Ρίβερς, νέο σοτ, αυτή την φορά όμως θα φοχεί εξεπαθής και ευτυχώς την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Η πολύ σημαντικά πολλές φορές, εδώ ο Μανικολάου, ο στάρ της προηγούμενης φάσης, 3-20 για τη λήξη, πάμε σε time out. Παπα-Νικολάου για το